Captain Marvel. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον original, τον πρώτο, τον ήρωα που είχε το όνομα της εταιρείας της Marvel, τον παλιό, καλό και ορθόδοξο Captain Marvel. Πρόσφατα είδαμε στην επίσημη συλλογή graphic novels που κυκλοφορεί και στη χώρα μας, δύο τόμους αφιερωμένους στη ζωή και στο θάνατο του Captain Marvel. Είναι οι τόμοι 80 και 81. Οι ιστορίες αυτές, οι πάρα πολύ κλασικές ιστορίες του Jim Starlin, δεν είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύτηκαν στη χώρα μας, αλλά τις έχουμε δει και αρκετές φορές. Είναι από τις αγαπημένες ιστορίες, κλασικές ιστορίες της Marvel. Θα κάνουμε λοιπόν μια σύγκριση ανάμεσα στις διάφορες αυτές εκδόσεις που έχουμε δει από τις ιστορίες αυτές, οι οποίες κυκλοφόρησαν στην Αμερική στις αρχές της δεκαετίας του 70. Και τις είδαμε στην Ελλάδα, αρχικά τις είχαμε δει στα περιοδικά του Καμπανά της δεκαετίας του 70, της σκληρής γενιάς που λέμε, όπου ο Captain Marvel δημοσιεύτηκε σαν δεύτερη ιστορία, αρχικά για ένα διάστημα στο Spider-Man και μετά στους εκδικητές. Αλλά και αργότερα, στη δεκαετία του 80, μια νέα γενιά αναγνωστών γνώρισε τις ίδιες αυτές ιστορίες μέσα από τη σειρά σούπερ ήρωες της Mammoth, που τις δημοσίευσε αρχικά σαν δεύτερη ιστορία στο περιοδικό 4 Φανταστική, αλλά και σε τόμους ξεχωριστά μέσα από τη σειρά της Extra Super Heroes. Να πούμε όμως κάτι ακόμα, ότι οι ιστορίες αυτές του Captain Marvel δεν δημοσιεύτηκαν μόνο σε αμιγώς ή περιοριακά περιοδικά, αλλά τις είδαμε για ένα διάστημα και στο περιοδικό Black, το οποίο δημοσίευσε μάλιστα σχεδόν ξεκινώντας από το πρώτο τεύχος του Captain Marvel, και όχι μόνο τις ιστορίες του Jim Starlin, από την αρχή ακόμα, ξεκινώντας από το τεύχος αυτό 91, στη νέα περίοδο του Black, το οποίο έχει και το πρωτότυπο εξώφυλλο από το πρώτο τεύχος Captain Marvel, στο οποίο έχει ακόμα την παλιά του στολή, τις οποίες βέβαια ιστορίες δεν θα τις δούμε τώρα στο συγκεκριμένο βίντεο, θα δούμε μόνο αυτές έτσι όπως δημοσιεύτηκαν στα αμιγώς ή περιεργικά comics. Ξεκινάμε λοιπόν με τον πρώτο τόμο, «Η ζωή και ο θάνατος του Captain Marvel», τον τόμο νούμερο 80. Με μια ωραία εικόνα του Jim Starlin. Το ίδιο και εδώ. Τα εισαγωγικά στοιχεία. Και πάμε στο πρώτο τεύχος της συλλογής, που είναι το Iron Man 55. Ένα από τα πολύ γνωστά τεύχη της Marvel με την πρώτη εμφάνιση του Thanos. Το τεύχος αυτό δεν το έχουμε δει μία φορά μόνο στα ελληνικά, στο μικρό Spider-Man, το Spider-Manάκι, στο μάλιστα στο τεύχος 150. Αν δούμε λοιπόν, είναι η δεύτερη ιστορία του τεύχους μετά την ιστορία με τον Spider-Man. Εδώ λοιπόν ξεκινά το Iron Man 55, βλέπουμε την πρώτη σελίδα με τον Drax τον καταστροφέα, η πρώτη του εμφάνιση επίσης. Και εδώ μια σύγκριση. Άκουσέ με Iron Man, είμαι ο Drax ο καταστροφέας. Το ίδιο ακριβώς και εδώ. Πρόσεχε, πρόσεχε, προσοχή, προσοχή. Βλέπουμε εδώ ότι ο Καμπανάς έχει διατηρήσει και τα στοιχεία των δημιουργών, κάτι που δεν το έκανε συχνά στη συγκεκριμένη ιστορία. Και συνεχίζουμε με τους Blood Brothers, τους αδελφούς του αίματος, ή όπως λέει εδώ ο Καμπανάς, τους συγγενείς αδελφούς. Βλέπουμε εδώ ένα συγκριτικό των σελίδων. Στο μικρό Spider-Man έχουμε το γνωστό πορτοκαλοκίτρινο, πορτοκαλί αυτό, χρωματισμό που έχει αναδεύτερη σελίδα, αναδεύτερο δισέλιδο μάλλον. Συνεχίζουμε. Βλέπουμε την πρώτη εμφάνιση στις σκιές του Thanos. Και λίγο πιο κάτω έχουμε την πρώτη εμφάνιση κανονικά του Thanos. Εδώ είναι η δημιουργία του καταστροφέα, του Drax. Η
μετάφραση, όπως βλέπουμε στη συγκεκριμένη ιστορία, είναι ok και στις δύο εκδόσεις, μπορώ να πω. Ο τράξης καταστροφέας σταμάτησε την επίθεσή μου, λέει, χαμογελώντας αλαζονικά. Με σαρκασμούς δέχτηκε την επίθεσή μου. Μάρτυρας αυτής της τετάνιας σύγκρουσης, σαν μάρτυρας μιας της τρομερής σύγκρουσής μας. Και εδώ είναι η πρώτη εμφάνιση του Θάνος, από τον Jim Starlin, τον δημιουργό του. Και αντίστοιχα εδώ, το όνομά μου Iron Man είναι Θάνος, το όνομά μου Iron Man είναι Θάνος. Και εδώ στην τελική μάχη με τους Blood Brothers έχουμε μία από τις πολύ ωραίες μεταφράσεις, στον καμπανά βασικά, όπου εδώ κάνει ένα κόλπο, όπως λέμε, ο Iron Man, γυρίζει ανάποδα τον αντίπαλό του, και στο Spider-Man βλέπουμε που λέει, αλλά αν μπορέσω να βρεθώ, από πάνω του, τότε θα εφαρμόσω το αεροπλανικό κόλπο του Jim Λόντου. Ποιος ήταν ο Jim Λόντου, θα πείτε τώρα νεότεροι, ένας παλαιστής. Και τελειώνει εδώ το τέφος του Iron Man και πάμε στα κυρίως τέφη, σε αυτά του Captain Marvel. Πρώτο τέφος είναι το 25, στο οποίο έρχεται ο Jim Starlin στον τίτλο, το οποίο το βλέπουμε δημοσιευμένο στα μέσα της δεκαετίας του 80, στους τέσσερις φανταστικούς, στο τέφος 12. Βλέπουμε το τέφος 25, το οποίο μάλιστα είχε άλλο εξώφυλλο, όπως βλέπετε. Δεν είχε ούτε το εξώφυλλο φυσικά από τους τέσσερις φανταστικούς, αλλά ούτε και το σωστό εξώφυλλο του Captain Marvel. Η ιστορία βέβαια είναι από το Captain Marvel 25, η δεύτερη ιστορία του τέφους. Και πάμε εδώ να δούμε. Μια νέα εποχή μεγαλείου ξεκινά με μια δόση τρέλας. Γεύση από τρέλα. Μια νέα περίοδος μεγαλείου. Jim Starlin λοιπόν, με τη βοήθεια του Mike Friedrich στο σενάριο. Βλέπουμε εδώ μια σύγκριση των εκδόσεων. Η Mammoth μας είχε συνηθίσει με πολύ καλή ποιότητα και στην εκτύπωση και στα χρώματα. Το ίδιο φυσικά έχουμε και στη σύγχρονη έκδοση με ηλουστρασιόν χαρτί. Εδώ το χαρτί είναι. Και εδώ βλέπουμε μια σύγκριση των δύο εκδόσεων. Πέθανε διαστρικό σκυλί, πέθανε αστρογεννημένο σκυλί, ένας πολεμιστής, ένας μαχητής, ένας ανώτερος μαχητής κτλ. Πολύ καλή η απόδοση φυσικά και στις δύο εκδόσεις. Βλέπουμε και την μεταμόρφωση ή μάλλον αλλαγή του Captain Marvel με τον Rick Jones. Και έχουμε και μια ωραία απόδοση εδώ, τα περιβραχιόνια νέγκα που φοράει ο Rick Jones και ο Captain Marvel, εδώ στη Mammoth μεταφράζονται σαν αρνητικά βραχιόλια. Προσπάθησα να κάνω μια απόδοση στα ελληνικά, αρκετά καλή μπορώ να πω. Μια πολύ ωραία σελίδα του Jim Starlin, ο οποίος ζωγράφιζε πάρα πολύ ωραία μειώδη σώματα. Και μετά τη μάχη η ιστορία τελειώνει. Επόμενο, αντιμέτωπο με τις γροθιές του οργισμένου πράγματος, και βλέπουμε εδώ ότι η Mammoth μας ενημερώνει ότι η συνέχεια θα είναι στο έξτρα νούμερο 4. Τι είναι το έξτρα νούμερο 4? Ήταν ένας ξεχωριστός τίτλος της Mammoth Comics που δημοσίευε ιστορίες με διάφορους ήρωες, και το τέταρτο τέφος λοιπόν αυτού του τόμου ήταν αφιερωμένο στον Captain Marvel. Άρα η συνέχεια λοιπόν δεν γίνεται στο 4 φανταστική, αλλά σε άλλο περιοδικό, όπως θα δούμε. Συνεχίζουμε λοιπόν με το τέφος 26 του Captain Marvel και πάμε στο Extra Super Heroes νούμερο 4, το οποίο αναφέραμε πιο πριν, στο οποίο μάλιστα έχει για εξώφυλλο το εξώφυλλο του τέφους 25, το οποίο δεν είχε μπει στο προηγούμενο που είχαμε δει. Εδώ λοιπόν, πάμε να δούμε την πρώτη σελίδα. Καταρχήν ξεκινάει, έχει αυτή την πολύ όμορφη εικόνα που την έχει και στην αρχή του τόμου της επίσημης συλλογής. Χαρακτηριστική εικόνα που δείχνει έτσι πόσο το δυναμισμό του σχεδίου του Jim Starlin. Και πάμε λοιπόν στην πρώτη σελίδα, προδοσία λοιπόν.
από την έκδοση την καινούργια της επίσημης συλλογής και από το έξτρα σούπερ ήρωες. Μια σύγκριση. Η έκδοση της Μαμούθη είπαμε ότι είναι πολύ καλή, απλά στο ηλουστρασιόν χαρτί τα χρώματα φαίνονται πολύ έντονα, ίσως και υπερβολικά έντονα. Σκρούλ εδώ η εξωγήινη, σκράλ σύμφωνα με την μοντέρνα απόδοση. Στην ιστορία αυτή εμφανίζεται το πράγμα, το σούπερ σκράλ ή σούπερ σκρούλ αλλιώς, που του στείνει παγίδα, την οποία αν νομίζει, όπως λέει, ότι θα την πατήσει, έχει απόλυτο δίκιο. Και μετά τη μάχη έχουμε την εμφάνιση του Θάνος. Εδώ. Και εδώ, στην έκδοση της Μαμούθ, έχει μεταφραστεί σαν Χάρος. Η υπεύθυνη της Μαμούθ έκρινε ότι το όνομα Θάνος δεν ήταν τόσο καλό για να αποδοθεί έτσι στα ελληνικά και το άλλαξαν σε Χάρος. Ίσως να τους θύμιζε το ο Κυρθάνος πέθανε παραπονεμένος. Το τέφος τελειώνει και πάμε στο νούμερο 27. Στην έκδοση του έξτρας ο περίρος δεν υπάρχουν τα εξώφυλλα από τα διάφορα τέφη. Το εξώφυλλο βέβαια του 27 έχει μπει εδώ στην αρχή του τόμου και βλέπουμε την πρώτη σελίδα παγιδευμένος στον Τιτάνα. Εδώ μιλάει για τον έγκεφαλο κυκλώνα, εδώ για τον νόο κυκλώνα. Ο Θάνος ψάχνει να βρει τον κοσμικό κύβο, όπως βλέπουμε εδώ. Εμφανίζονται και ο Έρος και ο Μέντορας. Η χαρακτηριστική εικόνα που είδαμε και στην αρχή του τόμου σαν εικονογράφηση. Όμορφες σελίδες δράσης από τον Jim Starlin, που είναι μάστορας σε αυτά τα πράγματα. Και φτάνουμε στο τέφος 28, το οποίο είδαμε ότι ήταν εξώφυλλο στο Fantastic Four που είδαμε πιο πριν. Και την πρώτη σελίδα. Οι Τιτάνες συγκρούονται. Όταν οι Τιτάνες μονομαχούν. Μάλιστα η εικόνα αυτή υπάρχει και στο πίσω μέρος από το έξτρα σούπερ ήρωες. Εδώ επίσης υπάρχει και ο χάρτης του Τιτάνα, ο οποίος υπήρχε στην αμερικάνικη έκδοση, την πρωτότυπη, αλλά δεν δημοσιεύθηκε καθόλου στους τόμους της επίσημης συλλογής. Εδώ έχουμε την εμφάνιση των εκδικητών. Μια σύγκριση πάλι των εκδόσεων. Όπως βλέπουμε είναι όμοιες, εντελώς όμοιες, όσον αφορά το χρωματισμό. Και εδώ κάνει την εμφάνισή του ο χειριστής, όπως έχει μεταφραστεί στην επίσημη συλλογή graphic novels, ή ο ρυθμιστής, όπως τον έχει αποδώσει η Μαμούθ. Και οι δύο μεταφράσεις νομίζω είναι αρκετά καλές. Ακολουθεί η μάχη του Θάνος με τον Καταστροφέα, στην οποία ο Jim Starlin κάνει φοβερά πράγματα σχεδιαστικά, όπως βλέπουμε. Το τέφος αυτό όμως δεν δημοσιεύθηκε μόνο, δεν θα το δούμε μόνο στο Captain Marvel, στο Extra Super Heroes, αλλά πολύ πιο πριν, το 1977, οι ιστορίες αυτές του Captain Marvel είχαν δημοσιευτεί στο περιοδικό Εκδικητές, σαν δεύτερη ιστορία.
ξεκινώντας το πρώτο τεύχος, στο εκδικητές νούμερο 1, από αυτό εδώ, το Captain Marvel 28. Αν πάμε εδώ λοιπόν, σύγκρουση Τιτάνων, τεύχος 28. Στο γνωστό στυλ του καμπανά, με μισές ασπρόμβρες σελίδες και μισές έγχρωμες. Το όραμα έχει μπελάδες ή όπως μας λέει εδώ, το όραμα συνάντησε τσκολίες. Μάλλον οι δυσκολίες λίγο τους ξέφυγαν. Και ο ρυθμιστής ή χειριστής, όπως μας τον λέει η επίσημη συλλογή, εδώ έχει μεταφραστεί σαν εξουσιαστής. Έχουμε δηλαδή τον controller μεταφρασμένο με 3 διαφορετικά ονόματα σε 3 διαφορετικές εκδόσεις. Ο Θάνος αναφέρεται σαν Θάνος και εδώ. Να δούμε ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όπου ο Θάνος χρησιμοποιεί την χρονονοητική συγχροδίνη. Μια περίεργη ορολογία βλέπουμε. Είχαμε εδώ στο πρωτότυπο αμερικάνικο. Ο καμπανάς μιλάει για παραμορφωμένο χρόνο του μυαλού. Και στη Μαμούθ έχουμε χρονική διαστρέβλωση μυαλού. Μια πιο απλή απόδοση και κατανοητή. Και τελειώνοντας το τεύχος, αυτό, να πούμε και ένα λίγο παράδοξο για τις εκδόσεις αυτές τις παλιές του καμπανά, ότι τα χρώματα ταιριάζουν με τα χρώματα τα αμερικάνικα. Μπορεί να μην είναι τόσο ποιοτικά τυπωμένα όσο είναι στη Μαμούθ ή στις πιο σύγχρονες εκδόσεις, αλλά τα χρώματα είναι ακριβή. Κάτι που δεν μας το έχει συνηθίσει ο καμπανάς, γιατί γενικά έπαιρνε και χρωμάτιζε όπως ήθελε τα περισσότερα κόμιξ αυτής της εποχής, της δεκαετίας του 70. Και πάμε στο επόμενο τεύχος, το 29. Εδώ έχουμε ένα παράδοξο, ότι η Μαμούθ, τελειώνοντας εδώ με το τεύχος 28, δεν δημοσίευσε το τεύχος 29, αλλά πήγε κατευθείαν στο 30, όπως θα δούμε στη συνέχεια σε λίγο. Άρα το τεύχος αυτό δεν δημοσιεύτηκε από τη Μαμούθ. Δημοσιεύτηκε βέβαια, ο καμπανάς το δημοσίευσε στο τεύχος 2 των εκδικητών, στο επόμενο, αμέσως επόμενο τεύχος, το οποίο βέβαια είχε και άλλο εξώφυλλο, όπως βλέπουμε. Είναι γενικά λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Εδώ λοιπόν, χωρίς εξώφυλλο έτσι, βλέπουμε την πρώτη σελίδα και αντίστοιχα. Ο Τζιμ Στάρλιν συνεχίζει να κάνει παπάδες στο σχέδιο, όπως βλέπουμε. Συνεχίζουμε εδώ με μία απόδοση που κάνει ιδιαίτερη ο καμπανάς. Εδώ βλέπουμε τη μάχη αυτή, τα ηχητικά εφέ, στα οποία κάνει το νυν υπερπάντων αγών. Και εδώ τελειώνει και αυτό το τεύχος. Και πάμε στο νούμερο 30, το οποίο δημοσίευσε ο καμπανάς, φυσικά στη συνέχεια, στο εκδικητές νούμερο 3, αυτή τη φορά με το σωστό εξώφυλλο, όπως βλέπουμε. Βλέπουμε και την πρώτη σελίδα. Εδώ. Και το οποίο τεύχος η Μαμούθ, όπως είδαμε, το έξτρα σου περίοδος είχε τελειώσει στο τεύχος, στο προπροηγούμενο τεύχος. Και η ιστορία συνεχίστηκε στο περιοδικό 4 Φανταστική. Γιατί η Μαμούθ ανακάτευε τις ιστορίες που δημοσίευε στα διάφορα περιοδικά της σειράς Σούπερ Ήρωες. Εδώ λοιπόν στο 4 Φανταστική νούμερο 13 βλέπουμε το επόμενο τεύχος Captain Marvel. Το οποίο είναι εδώ. Στα χέρια του ρυθμιστή.
ή όπως μας λένε οι άλλες εκδόσεις, να ελευθερωθεί από το δίσκο ή να ελευθερωθεί από τον έλεγχο. Ο χειριστής ή ρυθμιστής, ο Θάνος ή Χάρος. Και εδώ έχουμε ζήτω ο ελεγκτής. Εδώ έχουμε την τελική μάχη με τον χειριστή παύλα, ρυθμιστή παύλα, ελεγκτή, στην οποία νικάει τελικά ο Captain Marvel. Στη συνέχεια στον τόμο εδώ βλέπουμε τη δημοσίευση ενός τεύχους με το πράγμα, The Thing, το Marvel Feature 12, το οποίο δεν το έχουμε δει ποτέ δημοσιευμένο στην Ελλάδα, ξανά στο παρελθόν. Και εδώ τελειώνει ο πρώτος τόμος. Και μπαίνουμε στο δεύτερο τόμο. Στον οποίο συνεχίζουμε με το τεύχος 31 του Captain Marvel και ακολουθούμε το ίδιο μοτίβο στο Iman Mammoth. Κυκλοφορεί ένα νέο έξτρα σούπερ ήρωες, το νούμερο 7, στο οποίο δημοσιεύει τη συνέχεια της ιστορίας. Βλέπουμε εδώ. Ο 10 μπανάς πιο πριν στους εκδικητές συνεχίζει κανονικά τη δημοσίευση με τα υπόλοιπα τεύχη των εκδικητών, με τα επόμενα τεύχη. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο, δεν θα σταθούμε αναλυτικά σε όλα τα τεύχη. Βλέπουμε εδώ μια ωραία σκηνή. Ο Θάνος ο Θεός, ο Χάρος ο Θεός. Συνεχίζουμε με το τεύχος 32, το οποίο βλέπουμε ότι έχει δώσει και το εξώφυλλό του στο, γενικά στον τόμο έξτρα στο περίοδο του νέο του Captain Marvel. Εδώ μάλιστα δεν έχει μεταφράσει η Μαμούθ τον τίτλο, Θάνος ο Τρελός Θεός. Στο εκδικητές είμαστε πια στο τεύχος 5, το οποίο πάλι έχει διαφορετικό εξώφυλλο. Είπαμε, είναι λίγο αχταρμάς αυτό το θέμα με τα εξώφυλλα. Θάνος λοιπόν ο παράφρον θεός. Πολύ ωραίος splash page. Εδώ παρατηρούμε ότι αυτό που λέγαμε πιο πριν για τα χρώματα του καμπανάτου παραδόξως συμφωνούν απόλυτα με τα κανονικά χρώματα, ότι δεν ισχύει πλέον. Όχι βέβαια για τα χρώματα του Captain Marvel, τα οποία γνωρίζουμε ποια είναι, αλλά σε άλλα σημεία, στα background εδώ βλέπουμε πράσινο, εδώ βλέπουμε κίτρινο, εδώ βλέπουμε διάφορα άλλα χρώματα, εδώ πάλι κίτρινο, εδώ έχουμε αυτό το χρώμα, εδώ έχουμε αυτό το χρώμα, υπάρχουν δηλαδή πλέον διαφορές. Ο καμπανάς δηλαδή επιστρέφει σε αυτά τα οποία μας έχει μάθει, μας έχει συνηθίσει από τις άλλες του εκδόσεις. Και μετά στη συνέχεια στον τόμο εδώ παρεμβάλλεται το τεύχος Avengers 125, το οποίο έχει σχέση με την ιστορία αυτή και το οποίο φυσικά δεν το δημοσίευσε η Μαμούθ στα τεύχη μαζί με τα υπόλοιπα τεύχη του Captain Marvel, ούτε δημοσιεύθηκε στους εκδικητές σαν δεύτερη ιστορία του Captain Marvel. Το είδαμε όμως στο περιοδικό Spider-Man, το μικρό του καμπανά, όπως είχαμε δει και το τεύχος Iron Man στην αρχή. Είμαστε λοιπόν στο τεύχος 307 του Spider-Man. Όπου εδώ ο νέος πύργος της Βαβέλ, η δύναμη της Βαβέλ. Στο γνωστό πορτοκαλί τρόπο εκτύπωσης. Τα γεγονότα εδώ συνδέονται με όλα αυτά με τον Captain Marvel. Συνεχίζουμε με το τεύχος 33, το οποίο στο έξτρα σούπερ ήρωες το εξώφυλλο έχει δημοσιευτεί σαν μια εικονογράφηση εδώ στην αρχή του τόμου. Εδώ είναι η πρώτη σελίδα. Ο ίδιος ο Θεός.
στο οποίο τεύχως τελειώνει και η ιστορία αυτή, η βασική ιστορία με τον κοσμικό κύβο και τον Θάνος. Και ακολουθεί ένα ακόμα τεύχος τελευταίο του Captain Marvel από τον Jim Starlin. Εδώ φευγάτος, μας λέει η Μαμούθ, έκρηξη με αντίπαλο τον Νίτρο. Αντίστοιχα το βλέπουμε και στο εκδικητές τεύχος 7, με χρώματα εντελώς ό,τι να είναι τώρα, αθάνατος καμπανάς. Και αυτό είναι το τελευταίο τεύχος που κάνει στη σειρά του Captain Marvel ο Jim Starlin. Και ακολουθεί στον τόμο ένα ακόμα όμως έργο, το graphic novel The Death of Captain Marvel, το οποίο όμως δεν κυκλοφόρησε ποτέ στα ελληνικά πριν από αυτή την έκδοση. Μπορούμε να δούμε όμως την πρωτότυπη αμερικάνικη έκδοση, το graphic novel αυτό, The Death of Captain Marvel. Ένα ωραίο περιστατικό σχετικά με την έκδοση αυτή του πρώτου graphic novel με τον θάνατο του Captain Marvel είναι ότι την εποχή εκείνη, το 1981, η Marvel για πρώτη φορά είχε υπογράψει μία συμφωνία με τους δημιουργούς της να δίνει έξτρα ποσοστά σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ένας τίτλος πουλούσε πάνω από 100.000 αντίτυπα. Γιατί το ίδιο είχε κάνει και η DC λίγο καιρό πριν, στα πλαίσια της παραχώρησης περισσότερων δικαιωμάτων στους δημιουργούς. Τότε λοιπόν κυκλοφόρησε, έτυχε να κυκλοφορήσει τότε ακριβώς το Death of Captain Marvel. Κατευθείαν έκανε τρεις απανωτές επανεκδόσεις. Η τιμή του ήταν σχεδόν δεκαπλάσια από ένα απλό κόμικ. Το αποτέλεσμα ήταν ότι από τα ποσοστά που πήρε ο Jim Starlin από αυτή τη δουλειά, αγόρασε μια καινούργια Camaro Z28. Βλέπουμε εδώ το χρωματισμό που έχει γίνει στην ελληνική έκδοση και στο αμερικάνικο, το οποίο ήταν ποιοτική έκδοση για τα δεδομένα της εποχής. Βλέπουμε εδώ μια χαρακτηριστική σελίδα με το σχέδιο και το χρωματισμό στις δύο εκδόσεις. Και κάπου εδώ τελειώνει ο τόμος και ο δεύτερος τόμος, με, να μην πούμε ακριβώς τι γίνεται, με το θάνατο του Captain Marvel. Αυτή ήταν λοιπόν η παρουσίαση των υπερκλασικών αυτών περιπετειών του Captain Marvel. Ο Jim Starlin ήταν και είναι ένας πολύ σπουδαίος δημιουργός. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Τα λέμε.